Φανταστείτε τι συμβαίνει με τα άτομα που έχουν μη εμφάνιση αναπηρίε. Που θε να δείξει τον άλλο δεν μπορεί να πει ότι έχω μια αδυναμία, δεν μπορεί να το πει, και ο άλλο δεν το βλέπει. Εδώ το βλέπει και σου συμπεριφέρεται έτσι. Φανταστείτε να μην το βλέπει, πώς, τι μπορεί να βγει ένα άνθρωπο με μη εμφανή αναπηρία κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα προσωπικό βασανισμό. Έτσι, ένα μαρτύριο καθημερινό. Να δούμε τι mm -hmm. έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταϊκούρα Και θα επανέλθουμε, θα τον έχουμε και στην εκπομπή μας στη συνέχεια, τον νεαρό που του συνέβη αυτό. Και φυσικά είμαστε δίπλα του. Πάμε να τον ακούσουμε. Χθε έλαβε χώρα ένα λυπηρό συμβάν κατά την προσπάθεια επιβίβαση ενό συμπολίτη μα ΑΜΕΑ σε λεωφορείο των συγκοινωνιών Αθηνών. Ενημερωθήκαμε άμεσα και τη Δευτέρα θα υποδεχθούμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον Χρήστο Μελέτη για να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα προσβασιμότητα στι δημόσιε συγκοινωνίε που έχουν τεθεί εξ αρχή στι προτεραιότητε τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί και σχετικέ ενέργειε. Η αντίδραση του Υπουργού, εύλογη. Καλά έκανε ο Υπουργό, καλά έκανε και ο Ασάο και θα την ανακοίνωση. Αλλά πρέπει να, να, να καταγράψει ο άνθρωπο που, που έχει υποστεί αυτό το μαρτύριο, αν καταφέρει σε βίντεο ό,τι ζει, για να τον πάρει κάποιο σοβαρά ή για να κινητοποιηθούν. Όλοι οι πολίτε και όσοι έχουν μια θέση ευθύνη απέναντι στον πολίτη, γεννά οδηγό λεωφορείο, έχει μια θέση ευθύνη απέναντι στου επιβάτε. Είτε του γνωρίζετε, όχι. Όλου του επιβάτε. Όχι μόνο του ωραίου, του όμορφου, τι ωραίε, όμορφε ή του δυνατού που δεν σηκώνουν κουβέντα, αλλά κυρίω του αδύναμου. Αυτό. Αρκετά είπα, μην παρεξηγηθώ. Θα φιλοξενήσουμε και στη συνέχεια το θέμα στην εκπομπή μα, να μα πει ο άνθρωπο όλα αυτά που συνέβησαν. Εμεί θα πούμε ένα μπράβο γιατί βγαίνουν και τα καταγγέλουν. Μα. Γιατί αυτή είναι δυστυχώ και μια πλευρά τη κοινωνία μα ορατή. Θέλει να δείξουμε λίγο τρόπου το επικοινωνία, γιατί έχετε ήδη στην πάρα α, πολλά μήνυματα. Ασέ, να δείξουμε την, να την δείξουμε αντίδραση. Ναι, συγγνώμη, είναι ο ΣΥ. καλύτερα. Ωραίο, έκανα λάθο, εγώ έπρεπε να το, το. Έκανα εγώ λάθο, δεν το έστειλα. Οι διοικήσει των ΟΑΣΑ και ΟΣΥ, γνώση για περιστατικό απρεπού και καταδικαστέα συμπεριφορά οδηγού σε επιβάτη με αναπηρικό αμαξίδιο, έδωσαν εντολή για τι προβλεπόμενε ενέργειε σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο του εμπλεκόμενου οδηγού. Ενεργοποιήθηκαν ήδη οι διαδικασίε για τον εντοπισμό του εν λόγω υπαλλήλου προκειμένου να κληθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο. Αυτό που βλέπετε τώρα που συμβαίνει στο λεωφορείο συμβαίνει παντού. Συμβαίνει στον δρόμο. Να το πω κι αλλιώ. Εγώ το έχω βιώσει και σε δικαστική αίθουσα. Και έχω ας... μείνει άφωνο. Όχι, δεν, αν πω θα, θα κυρίσουμε άλλε αντιδράσει. Αλλά το έχω βιώσει παντού. Όπω το έχει βιώσει και εσύ. κι εσύ. Και αν τώρα αρχίζει να κάποιοι και οι συνάδελφοι πίσω από τι τα κορίτσια και τα γόρια, και σκεφτούν ένα λεπτό, θα πούνε Ναι, και εγώ θυμάμαι όμω συνέβη αυτό. Και μπορεί και εγώ να ήμουν να δράσει τέτοια συμπεριφορά. Να ήμουν και εγώ ένα θήτη κακή συμπεριφορά σε ένα άτομο με μία εμφανία, με μία και δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή πρέπει λίγο να βάλουμε και τον εαυτό μα στη θέση και αυτό που θα πρέπει να, να νιώσει άβολα. Και, γιατί όλοι τι λέμε. Εντάξει, αυτό το κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα. Μπορεί να έχουμε κάνει και εμεί, φίλοι τηλεθεατέ. Και εγώ μπορώ να το έχω κάνει και να μην το κατάλαβα. Μέσα στη ρουτίνα μου, μέσα στη, στο, στο, πηγμένο πυγμένο κεφάλι μου για κάτι, να δείξει ένα συμπολίτη που, που δεν μπορούσε να. χρειαζόταν βοήθεια. Ή, εν πάση χρειαζόταν να το αφήσω χώρο. Α μην τον βοηθήσω τουλάχιστον. Τα με αναπηρία δεν ζητάνε κάτι. Ζητάνε να έχουν ίσε ευκαιρίε. Αν εγώ την ώρα των εφημερίδων, φίλοι τηλεθεατέ, δεν φορέσω τα γυαλιά τη πρεσβειοποία, είμαι άτομο με αναπηρία. Δεν βλέπω. Αυτό μπορούμε να το αποδεχτούμε, ότι όλοι μα λίγο ή πολύ εμφανώ ή αφανώ έχουμε ένα είδο αναπηρία. Βέβαια, αυτό που δεν φαίνεται και δύσκολο να θερμευτεί η αναπηρία που μπορεί να έχουμε στα τρικά τη ψυχή μα, που αυτό είναι επίση κάτι δύσκολο και θέλει βοήθεια ο άνθρωπο που το έχουμε ή εγώ αν το έχω. Εγώ, αν δεν φορέσω τα γυαλιά μου την ώρα που διαβάζω εφημερίδε, δεν βλέπω. Άρα έχω μειωμένη όραση. Άρα έχω ότι έχω αναπηρία. Αλλά δεν το έχω. Επειδή είναι καθημερινότητα, δεν το αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι μπορεί να έχουν μια δυναμία. Για, για κάποιου φίλου ξεκινάει αναπηρία από το μαξίδιο και μετά. ή από, από τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μα που μπορεί να είναι τόσο αδύναμο όσο να είναι κατάκητο. Δηλαδή αυτό αυτοκαταδικαζόμαστε ω κοινωνία σε κάτι το οποίο μπορεί να, να συμβεί σε οποιοδήποτε από εμά. ή στο άνθρωπο, στον άνθρωπο που αγαπάμε. Τι θα κάνουμε τότε. Αποτύχει δεν είμαστε άτομα με αναπηρία ή δεν είμαστε κατάκητοι σε ένα μαξίδιο. Αλλά αυτό δεν αρέσει να το λε σε κανέναν. Μην με μη αφήνει να μιλάω άλλο, σε παρακαλώ. Γιατί μονολογώ και λέω και πράγματα που μπορεί να ενοχλήσουν φίλου τηλεθεατέ. Και, και το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ενοχληθεί κάποιο αλλά... με αυτά που είπε. Εν πάση περιπτώσει, είναι και θλιβερό και θα το αναπτύξουμε στη συνέχεια τη εκπομπή μα. Και και λίγο μετά τη δολοφονία του Αντώνη. Και χαιρόμαστε πολύ που τουλάχιστον είμαστε ευαισθητοποιημένοι στα αντανακλαστικά μα ω κοινωνία. Κάτι είναι και αυτό. Σιγά σιγά, με καλή θέληση και αγάπη, όλα θα τα αλλάξουμε.